Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η κυρία Φωτεινή Τομαΐ, πρεσβευτής επί τιμή, συγγραφέας, ιστορικός, ανώτατη λειτουργός για πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπεύθυνη του τομέα ενημέρωσης και της Υπηρεσίας Διπλωματικών και Ιστορικών Αρχείων. Κυρία Τομαΐ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είπα συγγραφέας, μέτρησα στην βιβλιονέτ πάνω από 40 βιβλία έχετε γράψει. Η αλήθεια είναι και επιμέλειες, έτσι, και επιμέλειες. Ναι, ναι, γύρω εκεί είναι. Θα προσέθετα με πραγματικά μεγάλη ευχαρίστηση γύρω στα 850 άρθρα στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο. 7 χρόνια είχα μία σελίδα στο Βήμα της Κυριακής, αλλά δημοσίευα άρθρα μου και στην Καθημερινή και στην Ελευθεροτυπία και στην Απογευματινή και σε μεγάλο εύρος του αθηναϊκού τύπου. Σε θέματα διεθνών σχέσεων, δημόσιας διπλωματίας, ιστορίας και πρέπει να σας πω ότι το λέω αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί τα άρθρα αυτά τα μετέφραζαν οι εδώ ξένες πρεσβείες γιατί είχαν όλα κάτι να πούνε. Κάτι που έτσουζε, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Και τα αραβικά κράτη ακόμα τα μετέφραζαν στην γλώσσα τους. Μάλιστα. Να σημειώσω για τους τηλεθεατές μας ότι λόγω του ιστορικού και ερευνητικού σας έργου είστε η μοναδική Ελληνίδα η οποία έχει μιλήσει στην αίθουσα του Κογκρέσου για μια μελέτη με θέμα το σχέδιο Μάρσαλ. Για πείτε μας γι' αυτό. Ναι, η βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα. Ήταν μια πρωτοβουλία που τότε είχα υπουργό τον Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος μου είπε τι πας να κάνεις, γιατί θα ξέρετε, έχετε ασχοληθεί και με το θέμα, ότι έχει μια κακή φήμη το σχέδιο Μάρσαλ, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι τα λεφτά αυτά τα έδιναν οι Αμερικανοί για να καταπολεμηθεί, για να περιοριστεί ο κομμουνισμός και να ο εθνικός στρατός να πολεμήσει κατά της αριστεράς. Αλλά αυτό δεν ήταν έτσι. Και πραγματικά με επιχειρήματα, με διπλωματικές πηγές, με φωτογραφικό υλικό, με απόρριτα έγγραφα των Αμερικανών που τα απελευθέρωσαν, αυτό αποδεικνύεται. Γι' αυτό και έτυχε και τις αποδοχής και συγχαρητηρίων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ήταν για μένα τίτλος μεγάλος. Εξάλλου έγραφαν ιστορικά σημειώματα εκτός από μένα ο αείμνηστος Βύρων Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ήταν νεαρός ακόλουθος όταν άρχισε ο εμφύλιος και ήταν μέσα στην αίθουσα όταν τους είπε ο τότε προϊστάμενός τους ότι αύριο θα ακούσουμε κάτι πολύ σημαντικό που ήταν η εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν. Ο Γιώργος Ομίρκος κάνει μια εισαγωγή για τα οικονομικά, ο στρατηγός ο Μεταλλινός για τα στρατιωτικά θέματα. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ καλή έκδοση αυτή. Χάρη στους Αμερικανούς, με το δόγμα Τρούμαν, 47-49 η Ελλάδα αντιμετώπισε το Δημοκρατικό Στρατό και δεν μπήκε στο στρατόπεδο το ανατολικό, έτσι, του σταλινισμού. Όχι, κάτι που μου επιτρέπετε και σας διακόπτω, που δεν ξέρουμε, ήταν από τα 17 κράτη που πήραν σχέδιο οικονομική βοήθεια, μεταξύ των οποίων ήταν ακόμα και η Τουρκία και η Πορτογαλία, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τότε καταργούσε την πολιτική του containment, του απομονωτισμού της ανάσχεσης και ουσιαστικά ήθελε μια εύρωστη Ευρώπη, ένα τόξο που θα άρχιζε από τον Ατλαντικό και θα φτάνε στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπιστεί ο εκ βορρά κομμουνιστικός κίνδυνος. Από όλα αυτά τα κράτη, το τονίζω αυτό, μόνο η Ελλάδα δεν έδωσε πίσω με μορφή lend-lease το δάνειο. Μάλιστα. Σκεφτείτε να πρέπει να δίνουμε και αυτό. Λοιπόν, ιστορικά θέματα είναι αυτά, αλλά έχουν ενδιαφέρον γιατί υπάρχει η αντανάκληση αυτών των θεμάτων και σήμερα. Το 49 λοιπόν μας έσωσαν από τον σταλινισμό, μας έδωσαν λεφτά για να αναπτυχθεί η Ελλάδα, ακούμπησε στη Δύση και πραγματικά σώθηκε η Δυτική Δημοκρατία με όλα τα αρνητικά της. Ακριβώς.
Και εμείς τους δώσαμε το 53 βάσεις και διαφεντεύουν τον κόσμο, βομβαρδίζοντας, στέλνοντάς μας τους πρόσφυγες. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι «Και σένα τι σε νοιάζει» είναι ο τίτλος, εκδόσεις Λιβάνη. Πείτε μας για την ιδέα του τίτλου. Η ιδέα του τίτλου αναλύεται στο ένατο κεφάλαιο και οφείλεται στον άνθρωπο που ανέλαβε εργολοβικά να με δυσφημεί, είτε από το Βήμα, είτε από την Καθημερινή. Τον γνωστό Πανδώρα Φαλιρέα, τώρα γράφει στα Νέα. Τώρα ξανά γράφω κι εγώ στα Νέα, κάτι μας τραβάει κοντά τον ένα στον άλλον. Ο οποίος το τι διέδιδε και το τι έγραφε για μένα δεν λεγόταν. Θυμάμαι σε μένα δείπνος του Σπέκχαρτ, του Αμερικανού πρέσβη, τον Πάνο τον Καμένο, να προσπαθεί να με πείσει να κάνω αγωγή με τα λεφτά που θα πάρεις, μου λέει, θα χτίσεις πολυκατοικία. Εγώ φυσικά δεν το έκανα, γιατί ως γυναίκα του Νίκου του Κωνσταντόπουλου ήξερα ότι δεν κάνεις αγωγές, δεν κάνεις μηνύσεις, δεν, αφήνεις τον άλλον, κάποια στιγμή θα σκάσει, θα σταματήσει να μιλάει. Αλλά το είχε παρατραβήξει αυτό. Θέλω να αποφύγουμε τις προσωπικές αναφορές, θα μιλήσουμε ιστορικά για την πορεία σας, γιατί αυτό το βιβλίο το διάβασα όλο. Είναι η προσωπική σας πορεία από τα φοιτητικά σας χρόνια στον αγώνα κατά της δικτατορίας μέχρι σήμερα, με έξαρση την σπουδαία δουλειά σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και θα έλεγα ότι είναι η προσωπική πορεία μέσα στην πολιτική ιστορία της χώρας τα τελευταία 45 χρόνια. Πάμε λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το τι γράφουν τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών για ορισμένα σημεία της Επανάστασης του 1921, θα πούμε για την επιστολή του Κολοκοτρώνη για τα δάνεια, θα πούμε για την έκριση προς Καποδίστρια και την αναφορά του Καποδίστρια για το Κυπριακό, οδηγίες για να σωθούν τα χαρέμια της Τριπολιτσάς, προσχέδιο σημαίας της Φιλικής Εταιρείας, όλα αυτά που έχετε εσείς επεξεργαστεί, αξιολογήσει και έχετε προβάλει. Πάμε όμως τώρα στα πατήσια της δεκαετίας του 60. Το σπίτι σας ήταν εκεί, έτσι? Ναι, μέναμε στην οδό Μαλακάση 8. Η μητέρα, ο πατέρας? Κοιτάξτε, ο μπαμπάς μου, Πλακιώτης, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, μένανε στα Αναφιώτικα με τη γιαγιά τη Ζαμπέτα. Η μαμά μου, κόρη προσφύγων από τη Μικρασία, οι οποίοι ήρθαν το 22, η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Τότε η μαμά μου δεν είχε γεννηθεί, γεννήθηκε εδώ. Γνωρίστηκαν με τον πατέρα μου στη Φιλοθέα όπου πήγαινα σχολείο. Η μαμά μου φιλοξενούμενη, ο μπαμπάς μου έμενε εκεί μετά που φύγανε από την Πλάκα. Αυτό το πάντρεμα του Αιγαίου, της Σαντορίνης, με τον προσφυγικό κόσμο, θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει τόσα πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι ο Γιάννης ο Καψής, όταν μετά ήμουν στο γραφείο του για 3,5 χρόνια, έλεγε, μα πώς γίνεται ένα τέτοιο χρωμόσωμα να το λερώσετε και να παντρευτείτε Πελοποννήσιο? Γιατί ήταν και εκείνος Μυρνιός και πολλές φορές με υπερασπιζότανε, γιατί έπαιρνα το θάρρος και μόνη μου ανάμεσα στις 13 άνδρες που ήταν το Think Tank τότε και όλοι πολλά βαρβάτα ονόματα, και όταν εγώ επέμενε και έλεγα όχι, αυτό είναι έτσι, έλεγε ο Γιάννης ο Καψής, α, αυτή είναι Σμυρνιά σαν και εμένα, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το DNA των δύο μεριών των δύο μερών του Αιγαίου είναι κάτι το οποίο το κουβαλάω μέσα μου. Έχω ένα πείσμα, ένα δυναμισμό, μια ενέργεια αστήρευτη. Και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει παρά μόνο όταν πεθάνω. Έτοιμη για κόντρα από ό,τι ξέρω. Παρά μόνο όταν πεθάνω, ναι. Λοιπόν, η μητέρα ιδεολογικά και ο πατέρας? Η μαμά μου αριστερή και η οικογένειά της, η γιαγιά μου Βενιζελικιά. Ήταν από τους πρώτους του ΣΕΚΕ υπερασπιστές. Η μαμά μου αριστερή, όλο το ΣΟΗ. Ο μπαμπάς μου ένα περίεργο κράμα, μια δυσεπίλητη περίπτωση, κεντρώου φανατικού του Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά με μία συμπάθεια στη βασιλική οικογένεια, εξού και το όνομα Κωνσταντίνος, το οποίο δεν υπήρχε στο ΣΟΗ μας. Τον βάφτισε Κωνσταντίνο, ο νονός του, που ήταν υπασπιστής του βασιλιά Παύλου. Δεν ήταν και δεξιός, δεν συμπαθούσε τη δεξιά, ήταν, σας λέω, ένα περίεργο. Μπορεί να λάτρευε την τελετουργία, το πρωτόκολλο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρω ότι ο πατέρας σας είχε το μοναδικό προνόμιο να ξυλοφορτώσει τον διάδοχο Κωνσταντίνο, όταν ο διάδοχος ήταν 8 ετών. Για πείτε μας αυτό το στιγμιότυπο. Ήταν οδηγός στα ανάκτορα, ο πατέρας? Ο παπάς μου, όταν κλήθηκε να κάνει τη στρατιωτική του θητεία, είχε ξεσπάσει ο εμφύλιος και φυσικά ήταν με το μέρος του Εθνικού Στρατού, που ελούθα ήταν.
Επειδή όμως ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός, αδυσόπιτος, δηλαδή τώρα να σκοτώνονται αδέλφια, για φανταστείτε. Πολύ σκληρός πόλεμος. Και μάλιστα θυμάμαι μου έλεγε ότι στο μπροστινό αυτοκίνητο που πάτησε μία ενάρκεια, ο οδηγός βρέθηκε μέσα στη μηχανή. Ένας άλλος έπαθε τέτοια κρίση, γιατί του λέω, μπαμπά, δεν φοβόσασταν. Μου λέει στην αρχή, φοβάσαι, αλλά μετά νομίζεις ότι είναι κάτι σαν την Ανάσταση, γίνεται κάποιο πάρτι και ακούς μπαμ μπουμ. Και θυμάμαι ότι επειδή ένας φαντάρος μαζί με εκείνον έπαθε συχνά κρίσεις πανικού και αν το πάθει ένας μπορεί να το πάθουν πάρα πολλοί, τον φέρανε πίσω. Λοιπόν, το πιστεύετε ότι γύρισαν οι άλλοι από το μέτωπο και αυτός σκοτώθηκε γιατί τον είχανε να ψήνει καφέδες στη Ριγύλης και έπεσε το ασανσέρ και σκοτώθηκε. Πείτε μου τώρα δηλαδή τι γράφει η μοίρα του κάθε ανθρώπου. Τότε λοιπόν η γιαγιά Ιζαμπέτα που μέναν ακόμα στην πλάκα, είχε πολλά προβλήματα με τον μπαμπά μου, γιατί ήταν και ολόξανθος και τον πιάνε όλη την ώρα οι Γερμανοί να τον ανακρίνουν ότι ήταν Εγγλέζος, φοράγε και μπλε μπερέ και προσποιόταν ότι ήταν Έλληνας. Πήγε και βρήκε στον άκτορα τον ονό του και του είπε: «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα τον φέρεις πίσω». Τον έφερε λοιπόν και ήταν οδηγός του Βασιλιά Παύλου. Και επειδή μέχρι που πέθανε, όταν πηγαίναμε στο εξοχικό, καθάριζε ολονών των παιδιών τα αυτοκίνητα, ήθελε να λάμπουνε. Και ο αδελφός μου του έλεγε: «Μην το καθαρίζεις, γιατί αν είναι καθαρό το τζάμι θα τρακάρω. Έχω μάθει να είναι βρώμικο». Είναι ένα παιδί το οποίο γύριζε με το ποδήλατο γύρω-γύρω τους δρόμους και έδερνε τα αμάξια. Τώρα εκείνη την εποχή πόσα παιδιά είχαν ακόμα και σε αυτά την περιοχή ποδήλατα. Δεν του κόψε. Μια-δυο-τρεις, τον πιάνει, του δίνει ένα χέρι ξύλο. Τον πιάσανε οι άλλοι και του λένε: «Γιατί έφυγε αυτός κλαίγοντας, τον έχασε ο μπαμπάς μου». Και του λέω: «Μα καλά, Κώστα, ξέρεις ποιον έδιρες». «Ποιον έδιρα?» «Το διάδοχο». Δεν τον είχε ξαναδεί, έπαθε ένα πανικό και μετά από λίγο τον κάλεσε η Φρεντερίκη μέσα και του είπε σε λαϊκή γλώσσα: «Κώστα μου, τι θέλεις, τι χάρη θέλεις να σου κάνω να τον ξαναδείρεις». Αυτό ήταν. Το θυμόταν όμως ο Κωνσταντίνος, γιατί τρώγαμε ένα μεσημέρι με την Κατερίνα τη Βελίδη στο GB και με σύστησε η Κατερίνα, γιατί σηκώθηκε εκείνος ευγενής να τη χαιρετήσει. Και όταν άκουσε το επίθετό μου, είπε: «Ο Κώστας», λέει, «είναι ο πατέρας μου». Ήταν ο πατέρας μου. Λέει: «Τι κάνει?» Του λέω: «Είναι 2 χρόνια που πέθανε». Και πραγματικά στενοχωρήθηκε, αλλά έδειξε και ότι θυμόταν το ξύλο που έφαγε. Άρα το επιβεβαιώσατε και έτσι από τον ίδιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα είχε ξαναφάει ξύλο γι' αυτό. Ναι. Στην κομμουνιστική οργάνωση Ήργας Φεραίος είχατε ενταχθεί επί δικτατορίας, φοιτήτρια στη φιλοσοφική, στην αρχαιολογία. Στο αρχαιολογικό τμήμα. Στο ιστορικό αρχαιολογικό. Και είναι. Συλληφθήκατε μια μέρα έξω από την εκκλησία του Αγίου Σώστη γάμο. Ναι, ναι. Ποια ήταν η κατηγορία? Ήμασταν με τους γονείς μου, είχαμε πάει Παρίσι και Λονδίνο. Αυτό πρέπει να το πω, δεν ήμασταν πλούσιοι. Ζούσαμε όμως μια πάρα πολύ καλή ζωή. Είχαμε αδέλφια, ξαδέλφια, αγάπη, πολλά παιχνίδια, ένα ωραίο σπίτι με κήπο. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος Έλληνας υπάλληλος της KLM, της Ολλανδικής Βασιλικής Αεροπορίας, τη δεκαετία του 50 και του 60 που οι Έλληνες δεν ταξιδεύαν στο εξωτερικό, δεν υπήρχαν και λεφτά δηλαδή. Εμείς λόγω των δωρεάν εισιτηρίων ταξιδεύαμε πάρα πολύ. Και αυτό τι σημαίνει? Ανοιχτοί ορίζοντες. Μάλιστα, όταν ο αδελφός μου μετά υπηρετούσε στην Κύπρο, πηγαίναμε μία εβδομάδα ο μπαμπάς μου, μία εγώ. Και ο διοικητής του είπε: «Το ΜΑΗ δεν μπορεί να μας δουλεύει, δεν μπορεί να έρχονται οι γονείς σου κάθε εβδομάδα, να τους γνωρίσουμε». Και τους είπαμε ότι εμείς, επειδή δεν πληρώνουμε αεροπορικά εισιτήρια, δεν είμαστε τόσο πλούσιοι, γι' αυτό μπορούμε και ερχόμαστε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, και θυμάμαι ότι εγώ βέβαια, επειδή δεν ήθελα να ταξιδέψω με τους γονείς μου, γιατί ήμουν ήδη στην οργάνωση και έπρεπε να μεταφέρω κάτι παράνομα στο Παρίσι, που ήταν ένα βιβλίο βασικά, αλλά δεν ήταν σκέτο βιβλίο, κάτι είχε μέσα, έπρεπε να το παραδώσω στο Μίμητο Δεσποτίδη. Εκείνοι μένανε σε ξενοδοχείο και εγώ έμενα στο σπίτι των παιδιών της Άσπας και του Γιώργου του Παπαθανασόπουλου στο 13ο διαμέρισμα, στο σπίτι του καθηγητή Βουδούρη, που ήταν ο Ρούσος ο Κούνδουρος, ο Τσούχλος. Ήτανε τέλος πάντων μια σφιγκοφωλιά αριστερό, να το πω έτσι. Με το που έφτασα στο Παρίσι μου είπανε: «Μην μπεις τσιμουδιά ποιον θα δεις αύριο, γιατί πριν φτάσεις στην Αθήνα η είδηση θα έχει φτάσει στην ασφάλεια». Πραγματικά δεν είπα τίποτα. Συνάντησα την άλλη μέρα σε συνάντηση δίπλα στο Σικουάνα το Μίμητο Δεσποτίδη, του έδωσα το βιβλίο. Μετά αυτή ήταν η αποστολή μου, βρήκα τους γονείς μου, πήγαμε στο Λονδίνο και μετά γυρίσαμε πίσω. Προφανώς, δεν ξέρω, μάλλον δεν ήταν αυτό η αιτία που συνελήφθην. Συνελήφθην γιατί με παρακολουθούσαν από καιρό.
Δεν μπόρεσα βέβαια όταν φτάσαμε Πέμπτη πριν μπει το τάγκ στο Πολυτεχνείο να μπω μέσα στο Πολυτεχνείο. Έμεινα απ' έξω. Έκανα τον αγγελιαφόρο, παραλάμβανα τραυματισμένους όπως το Σπύρο το Φράγκο που γράφω μέσα Σπύρο αλλά δεν λέω το επίθετό του, ο οποίος έπαθε παροξυσμό σκολικοειδίτιδας. Και μετά όταν έγινε η εισβολή φυσικά κρύφτηκα. Όταν μάθαμε στις 15 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ότι αφήνανε Μπαρμπαμίτσο Παρτσαλίδη, Μπάμπη Δρακόπουλο και λοιπούς, δηλαδή τα μεγάλα κεφάλια. Του κουκού εσωτερικού, έτσι. Κουκού εσωτερικού πάντα. Εγώ άρχισα σιγά σιγά, δηλαδή στον μπαμπά μου είπαν, όταν είπε πού είναι η μικρή, έτσι με έλεγε πάντα, του είπαν είναι στη Βασιλική που έμενε η θεία μου στην Κολιάτσου για να έχει ησυχία να διαβάζει. Ο μπαμπάς μου δεν ήξερε ότι εγώ κρυβόμουνα. Δεν υπήρχαν και τα κινητά τότε, μια χαρά. Θυμάμαι μόνο τη γιαγιά μου μια μέρα την τζάκωσε στο τηλέφωνο να λέει «Παιδάκι μου να προσέχεις το χτυκιό στον ψόφο του δαγκώνει». Και έλεγε «Σε ποιον το λέτε αυτό μητέρα, σε τίποτα παιδί μου, το έλεγα σε μια ξαδέλφη μου» του είπε. Τέλος πάντων εγώ βγήκα από την κρυψώνα μου και πήγα στο γάμο του Παύλου του Κλαδιανού και της Ασημίνας που τους είχαν πιάσει την προηγούμενη Κυριακή Νύφη και Γαμπρό και τους πήγανε για ανάκριση. Μετά τους αφήσανε, παντρευτήκανε. Λέω, θα πάω κι εγώ αφού αφήσαν την Νύφη και το Γαμπρό, πάω στον Άγιο Σώστη και μέσα στην εκκλησία ακούμε το ΕΑΤ ΕΣΑ έχει περικυκλώσει την εκκλησία. Λέει ο Δρακόπουλος με τον Παρτσαλίδη, καλά καπάλι θα μας πιάσουνε. Τέλειωσε ο γάμος, πήρα την μπουμπουνιέρα, πάω να πάρω το ταξί που είναι σειρά εκεί μπροστά στον Άγιο Σώστη. Αυτοί φύγανε. Είμαι η μόνη που πιάσανε. Λέω, ακούω μια φωνή, το ταξί είναι πιασμένο. Λέω, καλά, θα πάρω το επόμενο. Πάω να πάρω το επόμενο και αυτό είναι πιασμένο. Πάω να πάρω το τρίτο και αυτό είναι. Και κάποια στιγμή εγώ εκνευρίστηκα και γυρίζω και ήταν ο Μπάμπαλης. Ο αξιωματικός της ασφάλειας. Ο αξιωματικός, ο οποίος μου λέει ακολουθήστε μας και με πήγε στο Μάλιο. Καλά, λέω, από όλο το γάμο εμένα βρήκατε να πιάσετε. Ναι, 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 ξέρουμε τι κάνουμε. Με πήγαν εκεί. Μπήκα στο γραφείο του Μάλιο. Η κατηγορία ήταν τι έκανα στη Γαλλία με τους αριστερούς, τι έκανα στο Λονδίνο με τον Βασιλιά. Εκείνη την ώρα έμεινα. Λέω, με συγχωρείτε. Επιλέξτε ποιον θέλετε, δεν μπορεί να ήμουν και με τους δύο, όχι να μου λένε. Μα δεν έχω καμία σχέση με τον Βασιλιά, δεν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που μου λέτε. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν πολύ ταραγμένη, δεν το περίμενα ότι θα με συνελάμβαναν και το κλου ήταν ότι χτύπαγε το τηλέφωνο του Μάλιου, ο οποίος δεν θα τον ξεχάσω πραγματικά ποτέ τα παγωμένα μάτια του που κατέθεσε η Αμαλία η Φλέμινγκ στη δίκη των βασανιστών, πώς με κοιτούσε, γαλάζια, ανοιχτόχρωμα μάτια, πολύ σοβαρός και δεν σήκωνε το τηλέφωνο που χτύπαγε στο γραφείο του και το σήκωσα εγώ. Μάλιστα. Μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση ήμουνα. Το σηκώνω εγώ και εκείνη την ώρα τρώω, που να πω λέω όταν βγω, γιατί έφαγα ξύλο, τρώω ένα χαστούκι και φεύγω και χτυπάω στην πόρτα, σπάω το τζάμι και έπαθα τέτοια ζημιά που ακόμα ακούω ένα κλικ στη σιαγόνα από το μεγάλο χαστούκι που έφαγα. Με κρατήσανε 2 μέρες και μετά με αφήσανε γιατί δεν μπορούσε να προκύψει κάποια κατηγορία. Mm. Ουσιαστικά ψαρεύανε δηλαδή. Ναι. Η δουλειά του πατέρα σας στα γραφεία της KLM, της αεροπορικής εταιρείας στο Σύνταγμα, ναι, ήταν η αιτία να διασωθεί το ντοκουμέντο, ναι, της εισβολής στο Πολυτεχνείο. Με 2 λόγια. Και ξέρετε, συγκινήθηκα γιατί με πήρε... Σε 4 λεπτά πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Γιατί ο Τέλης ο Σαρικώστας, ο φωτογράφος, τον οποίο ο Κάρλος Παπούλιος ως πρόεδρος παρασημοφόρησε και του είπε... Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Αν δεν ήσασταν εσείς οι δυο δεν θα ξέραμε για το Πολυτεχνείο. Πολυτεχνείου. Ήταν κάτω ο Τέλης και με πήρε προθές τηλέφωνο γιατί συγκινήθηκε. Δεν ήξερε ότι ο Κόραντ πήγε κατευθείαν εκεί, ο μπαμπάς μου τον έκρυψε στο υπόγειο. Να εξηγώ για τον κόσμο, έτσι, να καταλάβει, ναι, ο κόσμος. Κόραντ, λοιπόν, είναι το όνομα του Ολλανδού δημοσιογράφου, ο οποίος είχε στήσει την κάμερα... Στο Ακροπόλ, πάνω. Στο ξενοδοχείο που ήταν απέναντι από το Πολυτεχνείο και πήρε αυτή την ιστορική, ναι, εισβολή του τάγκ. Τον είδαν όμως οι ασφαλίτες κάτω και τον κυνηγήσανε. Αυτός έφτασε ασθμένοντας μέχρι την πλατεία Συντάγματος, εκεί που είναι τώρα το Public, στο ισόγειο, ήταν τα γραφεία της KLM. Ο μπαμπάς μου εκείνη την ώρα έβγαινε από το γραφείο, ήταν ο τελευταίος. Είχε και τα κλειδιά για να κλειδώσει. Και του λέει, κρύψε με γρήγορα μέσα. Δεν κατάλαβε τίποτα, τον βάζει κάτω, έρχεται μετά η αστυνομία. Πούντος, λέει, ποιος. Λέει, δεν ξέρω για ποιον μιλάτε.
Και μετά του έδωσε ένα πραγματάκι που δεν ήξερε ο μπαμπάς μου τι ήταν. Ήταν η ταινία για το Πολυτεχνείο και του είπε πήγαινε το στον Ολλανδό πρέσβη. Και πήγε κατευθείαν και την παρέδωσε στον πρέσβη. Έτσι έχουμε την ταινία για το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Τελειώσατε το πανεπιστήμιο πότε και κάνατε ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Ναι, στην Αγγλία. Ναι. Η πρώτη σας δουλειά ήταν σύμβουλος μορφωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία. Όχι, ήμουν αρχαιολόγος. Κάνατε αρχαιολογία, έκανα ναι. Έκανα εξειδίκευση στην εποχή του Χαλκού, ένας καφές με την εφορία Κομωτινής στο Μικρό Δέριο και την εφορία Καβάλας στην Άσυρο, γιατί ουσιαστικά η μελέτη μου αφορούσε την οικονομία των οικισμών της εποχής του Χαλκού στην Βαλκανική. Και λόγω γλωσσομάθειας, σλαβομάθειας σλαβικών γλωσσών, τότε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο οποίος είχε επιλέξει την πολιτική που θα έκανε στο βαλκανικό χώρο, έστειλε τον αείμνηστο τον Αντώνη τον Στρατή να με βρει και να μου ζητήσει να εισέλθω στις τάξεις του Υπουργείου των Εξωτερικών. Και έτσι το πρώτο μου πόστο ήταν σύμβουλος τύπου και μορφωτικών θεμάτων στην Ελληνική Πρεσβεία Σόφιας. Εκεί γνωρίσατε και τον πρόεδρο της Βουλγαρίας. Το Ζίφκοφ. Μου είχε μεγάλη δυναμία. Ζίφκοφ. Ναι, το Τεοντόρ Ζίφκοφ. Πείτε μου ένα περιστατικό με το. Υπήρχε ένα περιστατικό. Με τρία πουλάκια κάθονται. Τα τρία πουλάκια κάθονται. Ναι, ήταν η επίσκεψη του Ανδρέα τότε στη Βάρνα. Που ενώ τα άλλα ανάκτορα σε αυτά, ας πούμε, που είχε έρθει στο Βελίκο Τύρνοβο ο Καραμαλής, ήταν ένα παλιό παλατάκι του Φερδινάνδου και ήταν ένας μικρός πύργος. Αυτά του Ευξίνογκρατ πάνω στη Βάρνα ήταν σύγχρονα, τελείως βλαχομπαρόκ. Σε εντυπωσιάζανε με τον όγκο, με την χλειδί, περνούσαν από δίπλα σου κράζοντας παγόνια. Ο Ανδρέας είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό που ήρθαμε. Με ταξωτά σεντόνια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και στην αρχή όταν φτάσανε, πάντα ήταν στην παράδοση τη βουλγαρική, να τους δώσουν ψωμί, μαλάτι και τις τσούσκες, τις πιπεριές. Και ρακί. Και επειδή ο Ζιβκόφ μου είχε πολύ μεγάλη αδυναμία, πάντα με παρακολουθούσε τι θα πω, πώς θα είμαι. Και κάποια στιγμή ήμουν ανάμεσα στο Δημήτρη το Μαρούδα και το Γιάννη το Χαραλαμπόπουλο, που με αγαπούσε ο Γιάννης πάρα πολύ, μέχρι που πέθανε ρωτούσε για μένα, έτσι όπως ήταν καμαρωτός και περήφανος, και ο Ευτίμοφ που ήταν και εδώ σύμβουλος τύπου, ό,τι έλεγε ο ένας ή ο άλλος έπρεπε να τα μεταφράζει, ο Ανδρέας προς τον Ζίφκοφ και ο Ζίφκοφ προς τον Ανδρέα. Και κάποια στιγμή, επειδή έβλεπε τον Ανδρέα, ήταν πονηρός ο Ζίφκοφ και ήξερε, καταλάβαινε, λέει, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι αυτό εδώ δέχομαι τους ξένους ηγέτες όπως εσάς και όχι όλους. Εγώ μένω σε ένα ταπεινό σπίτι, αλλά τέτοια σπίτια θα έχουν οι Βούλγαροι, υποσχεθήκαμε στο λαό, όταν περάσουμε από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό. Και γυρίζω εγώ, με βλέπει ο Γιάννης και γυρίζω και λέω, ναι, τρία πουλάκια κάθονται και πλέκουν πουλόβερ. Οπότε εκείνη την ώρα κάνει ο Ζίφκοφ στον Πέτερ, τι είπε. Και του λέει τρίπτυτσι τεσεντιάτι πλατιάτι πουλόβερα. Αυτό βουλγαρικά δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτός κατάλαβε ότι εγώ κορόιδευα και μου λέει Σβέτλα, Σβέτλιου, θα σε δείρω. Και όλο μου έκανε έτσι, σε σημείο που είχε φοβηθεί ο Μπαρμπαγιάννης Χαραλαμπόπουλος και είχε πει, γυρίζει και λέει έτσι όπως ήταν με το ύφος στο Μαρούδα, Δημήτρη, να πάρουμε το κορίτσι, φεύγω εδώ, θα μας το φάνει η αμοβούλγαρη εδώ. Ήταν ένα από τα αστεία, έτσι. Σβέτλα είναι το φωτεινή στα βουλγαρικά. Ναι, Σβετλάνα είναι στα ρωσικά και Σβέτλα είναι στα βουλγαρικά και η κλητική είναι Σβέτλιου. Σβέτλιου, μου λέγε. Λοιπόν, ωραία. Κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ναι. Παρακαλώ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την συζήτησή μας, τη συνέντευξη με την κυρία Φωτεινή Τομαΐ, που έχει εκδώσει το βιβλίο «Και σένα τι σε νοιάζει». Κυρία Τομαΐ, σας νοιάζουν τα πάντα. Τα ιδεολογικά, τα πολιτικά, τα πολιτιστικά, έτσι δεν είναι, τα αρχεία. Ναι, ο τίτλος είναι, γιατί δεν το είπα πριν, επειδή φοβόμουν μήπως κάποιος του εκλάβει ως αυτοβιογραφία και αρχίσει και λένε «Κοίτα, πήρε τα μυαλά της αέρα». Ουσιαστικά, εγώ τι αφηγούμε, στην ιστορία του τόπου μας από τη Χούντα μέχρι τώρα, μέσα από τη δική μου προσωπική βιωματική ματιά. Μάλιστα. Δεν είναι η βιογραφία. Πάμε λοιπόν, ιστορικά στιγμιότυπα, μάλιστα, τον οποίο είστε μάρτυρας. Είμαι ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ.
Ναι. Ξέρετε, μέχρι τότε ακουγότανε σε διπλωματικούς κύκλους ποιος θα διαδεχθεί τον Τζιονιένκο, αλλά δεν είχε δει κανείς ποτέ μια φωτογραφία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Γιατί αν την είχε δει, θα το θυμόταν. Αυτά τα λέτε τώρα, είσαστε πάντα στην περιφέρεια. Στη Σόφια. Μας, στην Σόφια, ναι. Έτσι. Τότε οι Βούλγαροι γιορτάζανε την 9η Σεπτέμβρη, ήταν η εθνική του γιορτή. Η 9η Σεπτέμβρη, 9η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που εγκαθιδρύθηκε το κομμουνιστικό καθεστώς μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η ύψιστη γιορτή του που γινόταν στην Πογιάννα, τα ανάκτορα. Τι πολυτέλεια ήταν αυτή. Έχω καλύψει ταξίδι του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πογιάννα. Ναι. Ναι. Λάμψη, μάρμαρα, ναι. Σκάλες. Ναι. Τρομερή πολυτέλεια. Λοιπόν, τότε καλούσανε μόνο τον πρέσβη κάθε χώρα. Με εξαίρεση την Ελλάδα. Ο πρέσβης και η Φωτεινή. Δεν γινότανε ο Ζήφκοφ να κάνει κάτι χωρίς να είμαι εγώ. Το οποίο βεβαίως εξαιρέθησε τον τότε πρέσβη πάρα πολύ. Αλλά τι να του κάνω εγώ. Λοιπόν, κάποια στιγμή, μέσα στο αυτό υπήρχαν, θυμάστε τις τεράστιες αίθουσες, στο βάθος της μίας από τις μεγάλες αίθουσες ήταν ο Ζήφκοφ με τους ηγέτες. Η πρέσβηση ήταν χώρια. Κάποια στιγμή μου κάνει έτσι ο Ζήφκοφ, έλα εδώ, κάνω, you talk to me, από μέσα μου σαν την ταινία, εμένα εννοεί, ναι, ναι, μου λέει, εσένα. Πάω λοιπόν εκεί και μου λέει, Φωτεινή, ναι, βουλγάρικα φυσικά, να σου συστήσω τον τάδε, εγώ, δεν ήξερα τον Γκορμπατσόφ, γιατί δεν τον είχα δει ποτέ και του μιλάω αγγλικά και του λέω «Welcome to Sofia» και τα λοιπά και τα λοιπά. «Δεν σας έχω ξαναδεί», ναι, μου λέει, «τώρα ήρθα». «Α, λέω, είστε πρέσβης, θα μείνετε μερικά χρόνια, αφού τώρα σας λέω, γιατί τους ήξερα όλους». Μου λέει, «Όχι», γιατί κατάλαβα ότι μιλάει αγγλικά, αλλά όχι αγγλικά Βρετανού. Λέει, «Όχι», λέει, «δεν είμαι, εκπροσωπώ τη χώρα μου». Λέω, «Πόσο καιρό θα μείνετε», μου λέει, «Δύο ώρες, τρεις ώρες». Ο Ζήφκοφ ξεκαρδισμένος στα γέλια, να έχει πέσει τα πατώματα. Μου λέει, «Φωτεινή, μίλα του βουλγάρικα, θα καταλάβει». Αυτός μου απάντησε ρώσικα. Μου λέω, «Μα ποιος είστε». Και μου λέει, «Άσον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και μια μέρα θα σας καλέσω επισήμως». Όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ γραμμή να πάω στην πρεσβεία να συντάξω το έγγραφο. Ο πρέσβης όταν βγήκα έξω, αφού έμεινα αρκετά μαζί τους, και δεν μου λέτε με ποιον μιλούσατε. Λέω, δεν μπορώ να σας πω, είναι απόρριτο. Πώς είναι απόρριτο αφού είναι καλεσμένος. Λέω, σιγά μη σου πω. Γιατί έτσι πήγα να του πω ότι είδα και τον Καντάφη και μου είπε να αφήσει ότι είμαι φαντασιόπληκτη. Και εγώ γύρισα, έκανα το έγγραφο κάτω και όταν ήθελα κάτι να πάει κατεπηγόντως, έπαιρνα το αεροπλάνο, τι ήταν τότε, μπροστά στο μισθό που παίρναμε, τίποτα, και κατέβαινε και τα έδινα μόνη μου. Μάλιστα. Στον Πρωθυπουργό. Με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη, ο Καντάφη τον είχε καλέσει θυμωμένος ο Ζήφκοφ, γιατί είχε πάρει ένα μεγάλο δάνειο και δεν το αποπλήρωνε. Και είχε τρελαθεί ο παππούς και του λέει, τον κάλεσε. Κάποια στιγμή δεν είχα ακούσει κάτι ότι είναι ο Καντάφη στη Σόφια και με καλούνε σε ένα δείπνο ο Παλαιστίνιος πρέσβης, ο οποίος εγώ έμενα στο 13ο και αυτός έμενε στον 11ο. Με είχε καλέσει και μία φορά που ήταν ο Καντούμι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Παλαιστινίων, και μου λέει, έλα κάτω, θα δεις κάποιον. Λέω, ποιον θα δω. Μου λέει, πάρ' το ασανσέρ και κατέβα κάτω. Κατεβαίνω κάτω και τι να δω, τον Καντάφη. Εν τω μεταξύ όλους, ο Καντάφη είχε ίδιο ύψος με τον Πούτιν, γιατί εγώ τους μετρούσα ποιος μου φτάνε ως εδώ, ποιος ήταν πιο ψηλός. Τι ύψος λοιπόν, έχετε. 1,76,5. Και του λέω, τον βλέπω εκεί με το χαρακτηριστικό. Λέω, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και ο Καντάφη, αφού μίλησε λίγο μαζί μου, μου λέει, δεν έχετε έρθει ποτέ στη Λιβύη, θα σας απευθύνω επίσημη πρόσκληση. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Μου είπε λοιπόν να μεταφέρω κάτι στον Ανδρέα. Αυτό δεν το έγραψα καθόλου σε... Και ο Καντούμι και ο Καντάφη μου είπαν, δεν θα το γράψετε σε έγγραφο. Οπότε εγώ την άλλη μέρα, τα μεσάνυχτα, παίρνω πάλι την πτήση για Αθήνα. Και θυμάμαι ότι αφού είδα τον Ανδρέα, βγαίνοντας, λέω στην Αγγέλα, την Κοκόλα, πω, ξέχασα κάτι να του πω. Την γραμματέα του Ανδρέα, ναι. Λέω, ναι, να τα λέμε γιατί οι νεότεροι τα ξέρουν. Στην Αγγέλα, δεν απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Τώρα, δεν υπάρχουν κανάλια περιφερειακά και πανελλήνια. Όλα τα κανάλια είναι πλανητικά. Ναι, λοιπόν, έτσι. Εδώ κάνουμε εκπομπή και μου στέλνουν μηνύματα οι συγχωριανοί μου και οι συγγενείς μου από το Μόντρεαλ του Καναδά. Ναι, οπότε πραγματικά. Προσέξτε τι θα πείτε, θα χρησιμοποιηθεί υπέρ σας.
εις βάρος μου να μην χρησιμοποιηθεί. Λέω, πω, Αγγέλα, κάτι ξέχασα να του πω. Και εγώ τώρα ντρέπομαι, τι να ξαναμπώ με στο γραφείο. Μου λέει, τι ξέχασα να του πεις. Λέω, μου, πω, Καντάφη να με καλέσει στην... Μου λέει, με κοιτάει έτσι η Αγγέλα, μπαίνει μέσα και, μου λέει, είπε ο πρόεδρος, που δεν είναι να δεχτείς την πρόσκληση. Λέω, γιατί, γιατί δεν θα γυρίσεις. Οπότε, το μήνυμα ποιο ήταν στο, στον Αντρέα. Δεν μπορώ να πω. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πείτε όμως ένα άλλο ενδιαφέρον στιγμιότυπο. Μεταξύ... Να δείτε πώς κρατάω τα μυστικά. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι η γυναίκα πολιτικού προσώπου είχα αυτή τη θέση. Μπράβο. Τόσα χρόνια. Ούτε στον άντρα μου δεν μίλαγα. Η περισσιακή απόλυτη εχεμήθεια. Χαρακτηριστικό ανωτάτου λειτουργού του κράτους. Λοιπόν, Χαρίλαος Φλωράκης, Τάσος Μήνης, μεγάλος αντιστασιακός. Ο Τάσος ο Μήνης, ο αεροπόρος. Αλλά και αεροπόρος στον εμφύλιο πόλεμο. Στο σπίτι σας λοιπόν βρέθηκαν... Στο σπίτι μου, στη Φάδο, που άρεσε στην Τζέν την Καρέζη, ήταν η Τζένι Καρέζη, με τον Καζάκο, ο Τάσος ο Μήνης και ο Χαρίλαος Φλωράκης, ήμασταν ένα τρελοπαρεάκι εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι ότι εγώ μπαινώ, βγαίνει η μαμά μου στην κουζίνα γιατί το έκανε πολύ ωραίο το στεφάδο, της άρεσε της Τζέννης και γι' αυτό είχαν φέρει στον πατέρα της κόρης μου ένα λαγό, ένα πεσκέσι και τον, ξέρετε, στην αρχή κάθεται ο κόσμος μέχρι να σερβίρεις. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν μου λέει η μαμά μου έτοιμο είναι, πες τους να κάτσουνε, εγώ βγήκα γιατί κάτι μου ζητήσανε με ένα δίσκο και εκείνη την ώρα λέω, αχ βρε Τάσο μου, ήθελα να σε ρωτήσω αυτή την ιστορία με τον Έτιγκερ, τον Αμερικανό, τον δημοσιογράφο. Τι ξέρεις γι' αυτόν, γιατί τότε φτιάχναμε το αρχείο του εμφυλίου. Και μου λέει ο Τάσος, τι είναι αυτό που μου λες τώρα, δεν ξέρεις πού με πας πίσω. Ήταν ένας Αμερικανός που ήρθε να δει τι γίνεται με τον εμφύλιο και τον πέταγα πολύ χαμηλά καπάνω από το Καρπενήσι και αρχίσανε και μας ρίχαν αυτό και αυτός έπεσε με το αλεξίπριο, το δυστυχόν το φάγανε μου λέει, αλλά εγώ έφυγα τόσυρα το αεροπλάνο χτυπημένο μέσα στο δάσος και έφυγα. Και εκείνη την ώρα βλέπω από την απέναντι, από τον απέναντι τον καναπέ το Χαρίλαο να σηκώνεται. Το τραπεζάκι ανάμεσα, γι' αυτό λέω προσέξτε το τραπεζάκι του καφέ, αγκαλιαστήκανε. Τάσο μου, εγώ χτύπαγα από κάτω. Εσύ μας χτύπαγες από πάνω. Να κλαίνε, καλά τις Τζέννης της φύγανε ψεύτικες λεφαρίδες, βαψίματα όλα από τα δάκρυα. Και λέω για μένα, η συμφιλίωση έγινε μέσα στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, δύο αντίπαλοι βρεθήκανε μετά από τόσα χρόνια. Με αφορμή το περιστατικό που είπα εγώ με τον Αμερικάνο και τότε θυμάμαι τον Χαρίλαο που είπε το μεγάλο λάθος των δικών μου ήταν ότι τον εκτελέσανε γιατί εγώ με έναν Αμερικάνο και 40 δικούς μου έβγαζα αιχμαλό τους. Και ζήτησε και τότε, και ήταν λέει, το μεγάλο κρίμα στην ψυχή μου, ότι τότε ζήτησα προς παραδειγματισμό να εκτελέσουν αυτούς που τον εκτελέσανε. Για να ολοκληρώσουμε έτσι τα χαρακτηριστικά της προσωπικής σας πορείας, εσείς έχετε βέβαια γνωρίσει όλους τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, υπουργούς εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Προέρχεστε φοιτήτρια από την αριστερά. Στις ευρωεκλογές του 2014 είσαστε υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, επί Αντώνη Σαμαρά. Δηλώνοντας ότι δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Και όταν με ρώτησε ο Καμπουράκης με τον οικονομέα, ο Καμπουράκης, όχι ο οικονομέας, ήξερε πολύ καλά, και τι είστε, του λέω κανονικός άνθρωπος. Έχετε ξεχάσει να βλέπετε κανονικούς ανθρώπους. Και είμαι εδώ γιατί βλέπω το τέρας που έρχεται και επειδή ξέρω. Και επειδή ήξερα, ακριβώς επειδή ήξερα. Κοιτάξτε. Το τέρας ποιο εννοείται, του... Ναι, του... το τέρας, ειδικότερα του Τσίπρα, γιατί να σας πω, η παλιή αριστερή, ας πούμε ο Αλέκος, ο Φλαμπουράρης... Θέλω να μείνουμε σε πολιτικούς χαρακτηρισμούς, γιατί υπάρχει... Ναι, δηλαδή εγώ έβλεπα... Υπάρχει και το Εσουρού... Ήτανε παιδιά, έλεγα το τέρας που ερχόταν να διοικήσει, δεν το προσωποποιώ, γιατί ενώ είναι υπέροχοι... Τους ξέρατε όλους αυτούς, αυτή την ομάδα... Εκτός από τον Τσίπρα, όλους άλλους ξέρω. Τον Νίκο το Βούτσι, μαζί ήμασταν στο Ρήγα. Τον Αλέκο το Φλαμπουράρη, που ήμασταν τότε μία παρέα με το Φώτη τον Κουβέλη, Φώτη Προβατά, Τσιλιμή Γκατάκη, που ήταν σύμβουλος του Αλέκου μετά. Υπέροχα παιδιά, υπέροχοι άνθρωποι και εκείνα τα παιδιά και με μόρφωση. Το υπογραμμίζω αυτό. Τα νεότερα είναι που δεν ξέραν την τύφλα τους. Λοιπόν, και εγώ επειδή... Και στο Παρίσι όταν ήμασταν μαζί, λίγοι ήταν οι διανοούμενοι, να το πω τώρα, καλά, ναι, τύπου Ζουράρη, τον, πώς το λένε, που αυτοκτόνησε,
τι έπαθα. Το Πουλατζάς. Το Πουλατζά και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν παιδιά που είχαν μάθει να δουλεύουν, να έχουν ωράριο. Να ήταν πιο πολύ πολιτική μηχανική και ξέρετε, πολιτική μηχανική έχουν τη δική του ανάνεση χρόνου κτλ. Και έλεγα, παιδιά, πώς θα κυβερνήσουν αυτοί, θα τρελαθούμε τώρα, δεν γίνεται. Γιατί εγώ είχα μάθει σε μια πειθαρχία, σε πολλά πράγματα που. Και έλεγα, αδύνατον. Και μάλιστα είχα πει στον Δημήτρη τον Παπαδημούλη που τον είχα δει μια φορά στο αεροδρόμιο, Δημήτρη μου, τι θέλετε να κυβερνήσετε, η αριστερά. Είναι σαν, κάτι σαν τον χριστιανισμό και τον παράδεισο για τους αριστερούς. Διότι λένε, υπάρχει κάτι, ένα όνειρο να πιστεύουμε. Εσείς θα έρθετε, θα τα κάνετε ρημαδιό και μετά ο κόσμος και δύο αριστεροί δεν θα έχουν που να πιστεύουν. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα τα κάνουμε ρημαδιό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό του έλεγα. Ξέρεις ότι είμαι από τα σπλάχνα της αριστεράς. Και τότε ήθελα να στείλω με το ήθος όμως, έτσι, όχι να βρίζω. Και τώρα, συγγνώμη αν είπα κάτι, δεν εννοούσα, δεν το προσωποποιούσα. Πολιτικά αυτό. Μιλάτε, πολιτικά, ιδεολογικά πολιτικά. Γιατί πραγματικά ανησύχησα γι' αυτό και είπα, ας ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και να σας πω και κάτι. Αυτό ας το αναλύσει κάποιος. Όταν βγαίνει ένας υποψήφιος και λέει: εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, και τι είστε κανονικός άνθρωπος, και έχει 2,5 εβδομάδες καιρό προεκλογικής εκστρατείας και παίρνει 18.500 ψήφους, αυτό κάτι λέει. Να σας πω, οι δύο σας κόρες είναι η Έλενα, έτσι, και η Μαριέτα. Μάλιστα. Σας κάναν κριτική για αυτή την επιλογή σας. Τι σας είπαν? Ευτυχώς λείπαν και οι δύο στο εξωτερικό. η μία ήταν στην Αφρική με τους γιατρούς χωρίς σύνορα και η μικρή σπούδασε στη Βοστόνη. Μάλιστα. Η μικρή είπε: μαμά, τι καηδίες είναι αυτές που κάνεις. η μεγάλη τι μου είπε? Ρε μαμά μου, πάλι λασπόλουτρο. Δηλαδή δεν θέλανε με τίποτα. Και ευτυχώς που δεν ήταν εδώ, γιατί αν ήταν εδώ θα είχα επηρεαστεί πάρα πολύ. Τώρα, πείτε μου συνολικά πώς κρίνετε την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, καταρχήν έχω μία προσωπική πικρία. Ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Έχω μία προσωπική πικρία, γιατί όταν ο συνασπισμός συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία επί Τζανετάκη, πάρα πολλά στελέχη, μεταξύ αυτών ο αγαπημένος μου. Πραγματικά, εγώ δεν χωρίζω με βάση τις πολιτικές εκτιμήσεις τους φίλους μου. Ο Νίκος ο Βούτσης, τον οποίον τον λατρεύω, τότε ο Νίκος ο Φίλης, απήχαν από το συνασπισμό. Δεν ήθελα να ακούσουν να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μα απήχαν από το συνασπισμό. Δηλαδή, γιατί ο συνασπισμός έκανε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί με τον ακροδεξιό, τον καμένο, μπορούν να μου πούνε πώς κάνανε συνεργασία. Ακροδεξιό δεν θα τον έλεγα. Κλασικός δεξιός-δεξιός. Δεν εννοώ ακροδεξιό Χρυσαυγίτη, ναι, προς Θεού. Ναι. Αλλά λέω γενικά, πολύ δεξιό. Η πολιτική πώς κρίνεται? Έτσι, ψηφίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για να αρνηθεί το μνημόνιο. Και μάλιστα, ξαφνικά γίνονται τα καλύτερα παιδιά του Σόιμπλε. Αυτό τι είναι? Είναι μια ιδεολογική προδοσία, είναι μια αναγκαστική ρεαλιστική υποχώρηση? Πώς το είδατε εσείς? Εάν ήταν στρατηγική, θα έλεγα ότι ήταν μια υποχώρηση. Αλλά πιστεύω, επειδή είναι αδιάβαστα παιδιά και δεν πηγαίνανε διαβασμένα στο μάθημα, ότι ήταν μια άτακτη προδοσία. Μάλιστα. Όπως γελάσανε και τη Σαμπιχά Σουλεϊμάν επάνω στη Θράκη. Η μόνη Ελληνίδα που φυλάει Θερμοπύλη στη Θράκη είναι η Σαμπιχά Σουλεϊμάν η Ρωμά. Και την πουλήσανε. Εξηγήστε στον κόσμο, είπαμε, πρέπει να τα εξηγούμε για να τα καταλαβαίνουν. Ποια είναι η κυρία αυτή? Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν είναι, ναι, η Ρωμά στον οικισμό Δροσερό της Ξάνθης, που την έχει στοχοποιήσει το τουρκικό προξενείο. Μάλιστα. Την απειλεί ακόμα και τη ζωή της. Και ενώ την κατεβάσανε ο ΣΥΡΙΖΑ για ευρωβουλευτή, σε μια εβδομάδα πιεζόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ από το τουρκικό προξενείο, την Μάλιστα. επέσυρε. Για πείτε μου κάτι άλλο. Διάβασα το βιβλίο σας και δίνετε σημασία στο ντύσιμο. Πάρα πολύ. Αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ πώς δίνονται σαν ζητιάνοι και σαν ζητιάνες? Μα είναι τραγικό. Μα είναι τραγικό. Να σας πω κάτι. Φαντάζομαι τον Λένιν τον θεωρούν ότι είναι συμβιβασμένος με την αστική τάξη που φοράει η γραβάτα στις φωτογραφίες. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο. Γιατί δίνονται έτσι? Δεν είναι μόνο το. Είναι κατάλοιπο φοιτητικό. Τη συμφορά. Μου είπατε να μην λέω κακές λέξεις και δεν μιλάω. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο το ντύσιμο. Είναι και η
συμπεριφορά. Για παράδειγμα, εγώ, και σας το λέω, γιατί ήμουν γυναίκα μεγαλοδικηγόρου και είχα λεφτά να παίρνω μοντελάκια, εγώ τα έρευα τα ρούχα μου. Δεν πήγα σαν την κυρία Τσίπρα στο Λάσκαρη να με ράβει και να βάζω ξαφνικά τουαλέτες, αυτές που ευτυχώς τις διόρθωσε στη συνέχεια. Αλλά αυτό το οποίο με κάνει και αισθάνομαι ντροπή, γιατί είναι έλλειψη ήθους και αγωγής, αγωγής πρωτίστως, από το σπίτι σου, είναι η φωτογραφία που βάζει το χέρι της και πιάνει το μάγολο του Καρόλου. Μα αυτά δεν γίνονται, παιδί μου. Αυτά είναι... Είναι απάντη αυτή η οικειότητα εκ του πρωτοκόλου, έτσι, της βασιλικής οικογένειας. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ με τον Κωστή τον Στεφανόπουλο, που ήμασταν φίλοι πριν και μετά με λάτρευε, ότι ήταν πρόεδρος και τα λοιπά, και πήγαινα και έπινα και καφέ μαζί του, και ήτανε, ερχόταν και στο Υπουργείο, και μέχρι και στα παιδικά μου βιβλία, ποτέ δεν άγγεξα δημόσια να τον ακουμπήσω. Αυτά τα πράγματα. Νομίζαν οι άνθρωποι αυτοί ότι ξαφνικά, επειδή τους χτύπαγε ο Βαρδινογιάννης, το λέω στο βιβλίο, δηλαδή λέω το όνομα, το νόμο, γίναμε ένα. Ρε παιδιά, δεν δηλαδή, γίναμε ένα. Οι αριστεροί είχαν παρέες με μεγαλοεπιχειρηματίες. Μα δεν το συζητώ. Η Μαρία Δαμανάκη, ξέρετε τι έλεγε στην κυβέρνηση επί Πασόκ. Η κυρία Δαμανάκη. Εδώ, ναι, ξέρετε εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Βρυξέλλες. Ξέρετε τι έλεγε όμως. Έλεγε, είπε μια σοφή κουβέντα. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να βρω Σολωμό στο Βασιλόπουλο. Μάθαν όλοι το και τρώνε καπνιστό Σολωμό. Έτσι μάλιστα. Είναι. Το αυτή και η γεύση της αριστεράς γλυκάθηκε στην ευοχία της μεγαλοαστικής τάξης. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Διότι, κύριε Μαρδά, αν δεν έχεις την αγωνία να κάνεις το ωράριό σου, να πληρώσεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, αν δεν έχεις δουλέψει και από τα μπουζούκια βρέθηκε στη Βοστόνη ξανά στα μπουζούκια και μετά έγινες υπουργός, δεν μπορείς να υπηρετήσεις τη χώρα σου. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και θέλω να μας πείτε. Θα το ξανακάνουμε με άλλη ενότητα θεματογραφική. Πάμε λοιπόν στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι, που με τόση πίστη, μεθοδικότητα και πάθος οργανώσατε, προβάλατε, αξιοποιήσατε. Και επειδή είμαστε στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, πάμε να πούμε τι έγγραφα έχετε αναδείξει. Επιστολή Κολοκοτρώνη. Ακούω. Με δύο λόγια. Την έστειλε στους Επτανήσιους για να τους στείλουν σιτάρι από το ευθυνότερον για τα παιδιά που πεθαίνουνε και θα σας το ξεπληρώσομεν όταν τελειώσει ο πόλεμος. Πολύ συγκινητικά γράμματα. Ένα άλλο, πώς θα σωθούνε τα χαρέμια του Χρουσίτ Πασά μετά αυτό, ναι, την Τριπολιτσά. Έφυγε ο Χρουσίτ και άφησε πίσω τις γυναίκες. Φυσικά δεν τις έπαιρνε μπροστά τις γυναίκες, για όνομα του. Αλλιώς πώς θα γινότανε. Και τότε θυμάμαι ότι το έγγραφο αυτό έλεγε πώς να περισσώσουν τα χαρέμια. Τώρα, να έχουμε με τους Τούρκους διαφορές, μην έχουμε και για τις γυναίκες τους. Το προσχέδιο πάνω με μολύβι σε ριζόχαρτο, ένα πολύ ψηλό χαρτί της σημαίας της φιλικής εταιρείας. Πάρα πολλά έγγραφα τα οποία πρέπει να... Η έκκληση του προς Καποδίστρια, το Κυπριακό. Αυτό των Σιμιακών και της Νησίρου, γιατί μείνανε έξω από τα σύνορα όπως τα όριζε το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Και τώρα με γαργαλάτε για να σας πω ότι από τότε η Βρετανία, που τους έχουμε αναδείξει τους φιλέλληνες και εντάξει ο Λόρδος Βίρον, εντάξει δύο-τρεις άνθρωποι οι οποίοι χάσαν και τη ζωή τους, όχι από βόλη, από ασθένειες, αυτά, γιατί όταν καταλάβανε τι γινόταν έφυγαν. Αλλά η Βρετανία, ξέρετε τι Ελλάδα ήθελε? Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το 30-31. Μα μία ζωή οι Βρετανοί και στο δεύτερο παγκόσμιο που δεν έχουμε καιρό να τα πούμε τώρα. Πώς είχαμε τα τραβήγματα με τη Μακεδονία. Φεύγω από το ένα στάλο να σας πω ότι ο Ρούζεβιλτ ανησυχούσε όταν ο Τίτο ονόμασε έτσι τη δημοκρατία της Μακεδονίας. Και πήρε τον Τσόρτσιλ και του λέει στο τηλέφωνο, απόρριτα αμερικανικά έγγραφα που σας λέω, «Σερ Ουίστον, δεν είναι αδικία για τους συμμάχους μας Έλληνες αυτό?» Πώς κρίνεται τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες? Ακούστε. Μία συμφωνία έπρεπε να γίνει, αλλά όχι αυτή. Δεν κάνει συμφωνίες αυτού του περιεχομένου και του ύψους όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Και μπορούσαμε όλα αυτά που τα έβγαλα και σε έγγραφα και τα άστειλα και στον Κοντζιά ως απόρριτα των Αμερικανών, τι πιστεύανε για τη Μακεδονία επί Τίτο, να τα εκμεταλλευτούμε. Ουσιαστικά και εκεί έπαιξαν τον κακό ρόλο τους οι Άγγλοι. Όπως τον παίξαν στο Κυπριακό, όπως το παίξανε παντού. Μάλιστα. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη. Τι δεν είπαμε και θέλετε να πείτε? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι εορτασμοί του 2021, που χαίρομαι με την πρωτοβουλία της κυρίας Αγγελοπούλου να γίνει το Ινστιτούτο
τεχνητής νοημοσύνης, μήπως με αυτό οι Έλληνες σωθούμε με τεχνητή νοημοσύνη, ή το φόρουμ... Οι Έλληνες δεν βάζουμε μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Δεν βάζουμε, δεν βάζουμε καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το συμπέρασμα των αρχείων από το 21 μέχρι σήμερα. Προστάτηδες δυνάμεις τότε... Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Πότε άρχισαν οι ξένες παρεμβάσεις στην Ελλάδα, και επειδή το λέει συχνά η κυρία Αγγελοπούλου, η οποία είναι τελικά παντός καιρού Μιτσουμπίση για όλα τα θέματα, λέει να αναλογιστούμε. Αναλογιστήκαμε, και αυτό έπρεπε να λέμε στην νεολαία, ότι οι επεμβάσεις των ξένων άρχισαν με τον εμφύλιο το 23-24, όταν οι ξένοι, όταν οι φατρίες εδώ κατέφυγαν, άλλοι στους Άγγλους, άλλοι στους Γάλλους, άλλοι στους Ρώσους, και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να δούμε. Και το πρώτο αγγλικό που ήρθε εδώ, ξέρετε ποιο ήρθε? Αυτό που ξεχρεώσαμε επί Παγκάλου, όταν τον είχα προϊστάμενο. Το 1/3 ήρθε εδώ, και αυτό πήγε στις τσέπες των επιτηδίων. Όλο το άλλο το φάγανε οι μεσάζοντες και οι αγγλικές τράπεζες. Να ξυπνήσουμε κάποτε και να δούμε ποιος είναι ο φιλελληνισμός. Ο φιλελληνισμός ήταν ο Βύρον, ήταν οι πλούσιοι Αμερικανοί σαν τον Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, που άφησαν την άνεση της Βοστόνης και ήρθαν εδώ πέρα. Ήταν αυτοί, γιατί οι περισσότεροι ήταν τυχοδιώκτες, βαρυπινίτες, θανατοπινίτες, μεσάζοντες, μεσίτες, λαθρέμποροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ήτανε. Όλοι όμως είχαν ένα συμφέρον πίσω. Λίγοι ήταν αυτοί που ήρθανε με την αγνή τους στην καρδιά για την Ελλάδα που θέλανε να τα δουν ελεύθερη, γιατί είχαν την ανάμνηση της αρχαίας Ελλάδας. Αυτά τα αναλογιστήκαμε ποτέ? Το μόνο που μας ενώνει, κυρία Μαρδά, και θα ήθελα με αυτό να κλείσω, είναι η παιδεία και η γλώσσα. Όταν έχεις παιδεία, γλώσσα και πολιτισμό, έχεις και εδαφική κυριαρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι πάψαμε να διδασκόμαστε τα αρχαία, ότι δεν έχουμε το πολιτονικό. Δεν είναι τυχαίο ότι το κύριο επιχείρημα του Ζάεφ και των επάνω των Σκοπίων ήταν: «Μα πώς θέλετε να λεγόμαστε όταν 50 χρόνια μας λέμε Μακεδόνες?» Έρχεται και σου λέει: «Έχω ένα προηγούμενο. Εσύ δεν μπορεί να έρχεσαι να με ακυρώνεις». Και τώρα εγώ σας λέω, όταν εμάς πάνε να μας τα καταργήσουν όλα, και τη γλώσσα και τα έθιμα και τις παραδόσεις, μετά περιμένεις να έχεις και εδαφική κυριαρχία? Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τον άλλο να πιάσει το όπλο και να πάει μετά να πολεμήσει. Μάλιστα. Πείτε με μια φράση ή με μια λέξη την φιλοσοφία που σας εκφράζει, με μια φράση, με μια λέξη. Ποια είστε δηλαδή εσείς, ποια είναι η πίστη σας? Η αλήθεια μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ήταν η κυρία Φωτεινή Τομαή, μια γυναίκα με ευθύτητα και σκέψη. Γεια σας. Thank you.